Καλησπέρα δίδυμες φλόγες. Ας δούμε τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα με τη δίδυμη φλόγα σου, με εσένα και τέλος όπως πάντα κάποια επόμενα βήματα που μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να επισπεύσεις την αρμονική σας ένωση. Ας ξεκινήσουμε με την κάρτα για τη δίδυμη φλόγα σου. Τι σκέφτεται, τι αισθάνεται, τι θα έρθει στην επιφάνεια αυτή την εβδομάδα. Και έχουμε φτάνοντας στον προορισμό σου. Η δίδυμη φλόγα σου είχε κάποιο στόχο ο οποίο κυρίω έχει να κάνει με εσένα. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να κάνει εδώ και καιρό, κάτι για το οποίο προσευχόταν, κάτι για το οποίο προσπαθούσε να μαζέψει το κουράγιο έτσι ώστε να το κάνει. Για κάποιου από εσά, αυτό είναι η έναρξη επικοινωνία μετά από κάποια διαφωνία ή κάποια πολύ δύσκολη συζήτηση. Για άλλου, αφορά το να σου ομολογήσει τι αισθάνεται για εσένα. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό στη δική σου περίπτωση, αυτό ο στόχο είναι κάτι. Το οποίο πετυχαίνει αυτή την εβδομάδα και είναι κάτι το οποίο ήταν δύσκολο να συμβεί. Ειδικά ψυχολογικά, γιατί δίδυμη φλόγα σου, και ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόταν εδώ και καιρό και το σχεδίαζε και προσπαθούσε να το κάνει αλλά δεν έβρισκε τη δύναμη. Και αυτό το μοιράζομαι μαζί σου γιατί βλέπω ότι πολλέ δίδυμε φλόγε βλέπουν τι συμβαίνει με το άτομο του σε πολύ επιφανειακό επίπεδο και βλέπουν ότι α, όλα φαίνονται καλά στη ζωή της δίδυμης φλόγας μου. Έχει επιτυχία στα επαγγελματικά, βγαίνει με άλλα άτομα, περνάει καλά και εγώ είμαι εδώ και υποφέρω. Όμως αυτή είναι μια υπενθύμηση ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά στη ζωή της δίδυμης φλόγας σου όταν το κοιτάς σαν εξωτερικός παρατηρητής. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι και η δίδυμη φλόγα σου είναι σε αυτό το ταξίδι με εσένα. Και ίσα ίσα είναι, θα έλεγα χειρότερο να το κάνει ασυνείδητα. Όλο αυτό γιατί περνάει τα ίδια ακριβώ συναισθήματα με σένα, αλλά δεν γνωρίζει σε τι οφείλονται. Γιατί δεν έχει ακόμα αυτή τη συνειδητοποίηση ότι βρίσκεται σε ένα ταξίδι δίδυμη φλόγα. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να επεξεργαστεί αυτά τα συναισθήματα, να ξέρει από πού προέρχονται. Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο σε διαδικασία όταν είναι ασυνείδητη και δεν έχει τι κατάλληλε πληροφορίε. Οπότε μπορεί να εμπιστευτεί ότι η δίδυμη φλόγα σου είναι μαζί σου σε αυτό το ταξίδι, μαθαίνει τα δικά τη πνευματικά μαθήματα. Και δεν χρειάζεται να γνωρίζει ποια είναι αυτά, γιατί αυτό στο οποίο χρειάζεται να επικεντρωθεί είναι τα δικά σου πνευματικά μαθήματα. Δεν μπορεί να μάθει τα μαθήματα τη δίδυμη φλόγα σου, αλλά είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να μάθει απλά τα δικά σου. Και αυτό αυτόματα βοηθάει τη δίδυμη φλόγα σου να μάθει τα δικά τη. Και επίση δεν χρειάζεται να κουβαλά το βάρο και για του δυο σα. Το να επικεντρωθεί σε σένα και σε αυτά που σε απασχολούν είναι παραπάνω από αρκετό για να σας φέρει μαζί. Η επόμενη κάρτα αφορά εσένα για να δούμε μην πέσει. τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα για εσένα, τι θα έρθει στην επιφάνεια και έχουμε στη ροή. Αν η ζωή σου μέχρι τώρα ήταν ένα χάο ή συνέβαιναν συνέχεια απρόοπτα, τα οποία σε εκνεύριζαν, τότε θα σε χαλαρώσει ίσως να γνωρίζεις ότι αυτή τη εβδομάδα θα βρεθείς σε αυτή την όμορφη ροή, όπου τα πράγματα έρχονται αβίαστα και φυσικά. Οπότε απόλαυσέ το για όσο διαρκεί. Η ζωή πάντα κάνει κύκλου. Σε κάποιε φάσει θα κληθεί να αντιμετωπίσει τι δύσκολε καταστάσει, θα φαίνεται ότι κάποια πράγματα είναι ακατόρθωτα και πρέπει να βάλει πάρα πάρα πολύ ενέργεια για να πάρει το πάρα μικρό αποτέλεσμα. Όμω, όση ενέργεια βάζει στου στόχου σου και σε εσένα, ουσιαστικά την επενδύει ακόμα και αν δεν βλέπει το αποτέλεσμα κατευθείαν. Επίση, φεύγει αυτή η ενέργεια τη κούραση, τη εξουθένωση από προηγούμενε εβδομάδε, και αυτή η εβδομάδα είναι πολύ πιο χαλαρή, πολύ πιο όμορφη και θα μπορέσεις να απολαύσεις πολύ περισσότερο το τι συμβαίνει. Επίσης αισθάνομαι ότι θα έχεις κάποιες όμορφες εκπλήξεις αυτή την εβδομάδα αν αφήσεις τον εαυτό σου να παραδοθεί και να χαλαρώσει. Και η τελευταία κάρτα, ας δούμε ποια είναι τα επόμενα σου βήματα, τι μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να επισπεύσεις την αρμονική σας ένωση και έχουμε τις πύλες του θριάμβου. Αυτή η κάρτα συγκεκριμένα μιλάει για επιτυχία και από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να έχουμε παρατηρήσει κάποια πρότυπα έτσι τα οποία μας δείχνουν πώς θα έπρεπε να είναι μια επιτυχημένη ζωή. Όμως αυτό είναι ένα ψέμα γιατί η επιτυχία δεν είναι ίδια για όλους μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του προσωπικό ορισμό του τι σημαίνει να έχει μια πετυχημένη ζωή και τι σημαίνει να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Για σένα, η απόλυτη ευτυχία μπορεί να είναι το ακριβώ αντίθετο από την κοινωνικά αποδεκτή εικόνα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Αυτή την εβδομάδα, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να γνωρίσει τον εαυτό σου λίγο καλύτερα και να δεις τι σημαίνει επιτυχία για σένα. Πέρα από αυτά τα πρότυπα, πέρα από τη γνώμη που θα έχουν οι άλλοι για σένα και του περίγυρου, να δει τι είναι αυτό που ευθυγραμμίζεται με τις δικές σου αξίε και με το δικό σου όραμα για τη ζωή σου. Γιατί όταν γνωρίζει τι είναι η επιτυχία για σένα τότε μπορείς να κάνεις κάτι έτσι ώστε να τη χτίσεις στη ζωή σου και να τη φέρεις στη ζωή σου. Και βλέπω πάρα πολύ κάνουν το λάθος ότι περιμένουν μέχρι να έρθει η δίδυμη φλόγα του στη ζωή τους έτσι ώστε να το κάνουν αυτό, όμως αυτό είναι πολύ αντίστροφο και είναι ένα μεγάλο λάθος. Ο τρόπος που δημιουργείς τις συνθήκες έτσι ώστε να έχεις ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου είναι με το να χτίζει την ευτυχία σου στο εδώ και τώρα. Όχι στο μέλλον ή με το να αγχώνεσαι για το τι έγινε στο παρελθόν. Ούτε με το να περιμένει, γιατί θα περιμένει για πάντα. <laughs> Κάποιοι από εσά χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε ποιοι είστε, ποιο είναι το όραμά σα, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Και αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία γνωρίζει τον εαυτό σου, γνωρίζει ποιε είναι οι αξίε σου, πώ θέλει να βοηθήσει τον κόσμο, ποιο είναι το δώρο που έχει να προσφέρει, σε τι είσαι καλό ή καλή. Όλα αυτά θα σου δώσουν μερικά στοιχεία για να δεις ποιος είναι ο σκοπός σου τόσο σαν ψυχή, αλλά και ως ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου, τι είναι αυτό που έχετε να προσφέρετε οι δύο μαζί σας και οι δύο μαζί σαν ομάδα. Η δύο της ζωής σου είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του να είσαι με τη δίδυμη φλόγα σου. Είναι ουσιαστικά το επόμενο στάδιο. Αν έρθει σε ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου και δεν γνωρίζεις ποιο είναι ο σκοπός σου, τι κάνετε μαζί και τι... ποιο είναι το όραμα, ποιο είναι ο στόχο, τι είναι το επόμενο βήμα, τότε θα παρατηρήσω ότι τα πράγματα δέρεουν και πολύ καλά στη σχέση σας. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η ψηλή ενέργεια, αλλά δεν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορείς να την επικεντρώσεις. Οπότε θα χαωθείτε λίγο. Αν είσαι ήδη με τη δίδυμη φλόγα σου, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τη συμπεριλάβει σε αυτή τη συζήτηση. Να δείτε ποιο είναι το κοινό σας όραμα, τι θέλετε να κάνετε, πώς θέλετε να είναι η ζωή σας μαζί και να αρχίσετε να κάνετε κάποια πρακτικά βήματα, έτσι ώστε να το δημιουργήσετε αυτό μαζί γιατί αυτό είναι κάτι που θα σας φέρει πιο κοντά και θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτούς τους στόχους πολύ πιο γρήγορα από ότι αν προσπαθούσατε να το κάνετε ο καθένας ξεχωριστά. Οπότε αυτά είχα για εσάς, αγαπημένες μου δίδυμες φλόγες. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο και ελπίζω να σε δω στο επόμενο.